Γεια σας αγαπητές φίλοι και φίλες στο κανάλι μου στο YouTube. Σήμερα έχω άλλο ένα βιντεάκι. Είμαστε εδώ όπως βλέπετε σε ένα παλιό σπίτι και είναι ένα σπίτι με πολλά προβλήματα όπως βλέπετε στο βιντεάκι. Θα σας δείξω γενικά τι γίνεται, παιδιά. Είναι τελείως παρατημένο και χρειάζεται μία ανακαίνιση. Γίνεται χαμός, υπάρχει προβλήματα παντού, θέλει βάψιμο, μαυρισμένο είναι. Κοιτάξτε, και ήρθαμε σήμερα εδώ να αρχίζουμε μια εργασία. Αυτό το σπίτι έχει πολλή δουλειά να φτιαχτεί και να γίνεται ένα όμορφο σπίτι για να ζήσουν οι άνθρωποι. Θα κάνουμε ξυσίματα από βουλιά, μετά έχουμε στοκαρίσματα, έχουμε βάψιμο, έχουμε λίγα μερεμέτια εκεί πάνω στη κορνίζα. Και όπως βλέπετε θα μας πάρει πολύ χρόνο. Θα σας δείξω λίγο μέσα από τη δουλειά πώς θα αλλάζει αυτό το σπίτι. Κοιτάξτε, θα ξεκινήσουμε από εδώ. Επειδή αυτό βγαίνει τελείως. Κοιτάξτε. Έτσι. Χρόνια τώρα παρατημένο. Προς το παρόν αυτό. Κοιτάξτε εδώ παιδιά, κοιτάξτε πως γίνει. Κοιτάξτε. 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 Εδώ πρέπει να βγει όλο τώρα, αλλιώς θα έχουμε πρόβλημα αργότερα. Αυτό. Αγαπητά φίλοι και φίλες του κανάλι μου στο YouTube, είμαστε εδώ σε αυτό το έργο που είπαμε. Έχουμε μία δύσκολο έργο εδώ. Έχουμε φτάσει στο σημείο να κάνουμε σουκαρίσματα, αλλά κλείσαμε όλες τις τρύπες, όλες οι πληγές στο τοίχο. Τώρα το πρόβλημα είναι ότι ο τοίχος όπως βλέπετε γύρω-γύρω έχει τα πιτσαρία και πρέπει να βγει αυτό το χαρτί πριν να περάσουμε το αστάρι και μετά να το βάψουμε. Οπότε, τι θα κάνουμε. Θα κάνουμε το εξής. Θα βρέχουμε τον τοίχο με νερό, με καθαρό νερό και με ένα καθαρό τέτοιο ρολό. Κοιτάξτε. Θα βρέχουμε το τοίχο έτσι, με αυτό το τρόπο. Είναι σαν να περάσουμε το τέτοιο, το αστάρι. Θα το αφήσουμε 5 λεπτά. Θα μου σκέψει αυτό, αγαπητέ φίλοι, και μετά με μία σπάτουλα, κοίτα πώς βγαίνει το χαρτί τώρα. Κοιτάξτε πώς βγαίνει. Κοιτάξτε. 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 Και θα κάνουμε για όλο αυτό το δωμάτιο που έχει τα πιτσαρία αυτή τη δουλειά. Θα μας πάρει λίγη ώρα βέβαια, επειδή πρέπει να βρεχεί, να βρέχονται τους τοίχους. Κοιτάξτε, κοιτάξτε εδώ. Αυτό τώρα θα κάνουμε για όλο το
τοίχο όπως βλέπετε. Οπότε θα συνεχίζουμε με αυτή τη διαδικασία τώρα. Αυτά. Μετά έχουμε εδώ κάποια μερεμέτια. Θα σας πω και αυτά πώς θα τα κάνουμε. Έχουμε μερεμέτια από τις δύο μεριές εδώ. Αγαπητά φίλοι, σας τα δείχνω αυτά τα βιντεάκια να, όσο μπορώ να σας βοηθήσω να μάθετε κι εσείς να κάνετε τέτοιες δουλειές. Κοιτάξτε εδώ, είχαμε μια ρογμή, το σκάψαμε και κάναμε στο κάρισμα εδώ. Μάλλον αυτό θα ήταν από κανένα σεισμό, δεν υπάρχει άλλη περίπτωση. Αυτά προς το παρόν, θα σας δείξουμε κι άλλα. Φίλοι του κανάλι μας στο YouTube, συνεχίζουμε την εργασία εδώ, σε αυτό το διαμέρισμα. Όπως βλέπετε, βγάλαμε όλο το χαρτί που είχε στο τοίχο, δηλαδή τα πιτσαρία. Κλείσαμε εδώ, κάναμε τα μερεμέτια στο κάρισμα, στο βασοβάτισμα, στο κάρισμα, όπως βλέπετε. Κοιτάξτε, το φτιάξαμε αυτό. Και από εδώ, και από εδώ και από πάνω, γύρω γύρω. Κάναμε στο κάρισμα πάλι, για δεύτερη φορά, στις τρύπες. Και εδώ αναγκαστήκαμε να χρησιμοποιούμε φλόγιστρα να βγει το χαρτί αυτό. Βλέπετε πως μαύρισε, ήταν πολύ δύσκολο να βγει το χαρτί με νερό. Και τώρα είμαστε έτοιμοι για στάρι και για... Είμαστε έτοιμοι για στάρι και για βάψιμο. Αυτό προς το παρόν. Αυτό. Κλείσαμε και αυτό το μερεμέτι εκεί πάνω που ήταν πολύ χάλια. Αυτά προς το παρόν. Γεια σας αγαπητοί φίλοι, τώρα είμαστε στη φάση που περάσαμε το τέτοιο, το αστάρι, δηλαδή γύρω γύρω. Περάσαμε το αστάρι και είμαστε στη φάση τώρα να κάνουμε κοψίματα και βάψιμο. Αυτά. Εδώ αγαπητοί φίλοι, είμαστε στη φάση, κάναμε τα κοψίματα στο πρώτο κέρι, γύρω γύρω τη γωνία όπως βλέπετε, και δώσαμε το πρώτο κέρι με μπολιά. Κάναμε ειδικά τις γωνίες, παράθυρες, πόρτες. Και τώρα θα συνεχίζουμε με βάψιμο κανονικά. Όλο το διαμέρισμα, όλο το διαμέρισμα, το πρώτο κέρι δηλαδή. Σε αυτό το δωμάτιο εδώ, όπως βλέπετε, έχουμε περάσει στο δεύτερο κέρι, στο τοίχο και στο ταβάνι. Κοιτάξτε, στο τοίχο και ταβάνι, δηλαδή αυτός ο τοίχος έχει πάρει δεύτερο χέρι μαζί με το ταβάνι, έχει βγει τζιτζί και έχουμε φτάσει εδώ στο δεύτερο χέρι. Είμαστε ακριβώς εδώ σε αυτό το σημείο, άμα καταλαβαίνετε, άμα προσέχετε δηλαδή, από μακριά θα το τραβήξω. Εκεί ακριβώς έχουμε φτάσει μέχρι εδώ, από εδώ έχει περάσει δεύτερο χέρι, από εδώ συνεχίζουμε. Συνεχίζουμε για δεύτερο κέρι. Αυτό, σε αυτό το δωμάτιο. Κοιτάξτε, έχουμε εδώ, έχει πάρει το πρώτο κέρι. Κοιτάξτε το ταβάνι. Κοιτάξτε τη διαφορά. Πρώτο και δεύτερο κέρι. Ο τοίχος κάτω είναι με ένα κέρι και πάνω είναι δεύτερο κέρι. Κοίτα, καμία σχέση το ένα με τον άλλον. Αυτά.
Αυτό εδώ είναι δεύτερο χέρι. Κοιτάξτε τώρα, το δεύτερο χέρι εδώ και απάνω είναι το πρώτο χέρι μόνο. Αυτό. Αυτά είναι τα δύσκολα, πολύ δύσκολα σημεία, εκείνο εκεί και έχουμε και επίσης μια γωνία εκεί πέρα. Πολύ δύσκολα κομμάτια, αλλά σιγά σιγά αυτό θα το καταφέρουμε. Εδώ είμαστε στη φάση όπου έχουμε τελειώσει το πρώτο χέρι. Κάναμε τις γωνίες, εκεί τις σουλήνες γύρω γύρω, την άλλη γωνία εδώ, πολύ φασαρία παιδιά με τις γωνίες και με τις σουλήνες. Και τώρα έχουμε έρθει στο δωμάτιο. Κοιτάξτε. Επίσης εδώ ξεκινήσαμε από τη γωνία γη και πάμε με τις σουλήνες τώρα. Βάθουμε γύρω γύρω. Έχουμε αυτό το κομμάτι εδώ που είναι μαυρίλα τελείως. Και φοβάμαι ότι θα φάει τρία χέρια εδώ. Έχουμε μεγάλο πρόβλημα εδώ. Αυτό, σε αυτή τη φάση είμαστε παιδιά, αλλά να ξέρετε, όποιος κάνει αυτές τις δουλειές, πρώτα τις γωνίες, κοψίματα, σίδερα, επειδή αυτά καθυστερούν, μας καθυστερούν στην εργασία. Το βάψιμο μπορεί να είναι εύκολο, αλλά να κάνεις διορθώσεις με ρεμέδια και τέτοια είναι δύσκολο. Σας χαιρετώ προς το παρόν, θα συνεχίζουμε. Με τη χάρη του Θεού. Αγαπητοί φίλοι, εδώ έχουμε τελειώσει και με το δεύτερο χέρι. Πήρε πάρα πολύ ωραία. Βγήκε ωραία, καθαρό. Και επίσης, και εδώ έχουμε τελειώσει με το δεύτερο χέρι. Και το ταβάνι. Υπάρχει φως και σκιά, γι' αυτό φαίνεται αυτή η γραμμή. Κοιτάξτε εδώ που είναι εντελώς φως. Έχουμε έπιπλα και έχει σκιάκι. Κοιτάξτε. Αυτό. Δύσκολη εδώ είναι, αλλά στο τέλος υπάρχει αποτελέσματα. Και αυτό είναι καλό γεγονός. Αυτά.